κάποιες δραστηριότητες που προλυθέμεθα να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την κρατική του τάσης και παραγωγή προϊόντα. Τα θέματα της υπονίδας που θα εξετάσουμε είναι οι τηλεοπαίστες, τα σάρκες, τα σπουδάκες, όταν μιλισσοκόμοι, χαρτί τύπος, μαστιχοπαραγωγή, εμπορυξηλία, συνομιλία, χάρτουνε και ξυλοκόμοι. Όσον αφορά τους πυροσβέστες, θα παρουσιαστεί το έντονο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το σχολείο θα συμμετέχει στην εβδομάδα ενημερώσεις που κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία και πληροφορείται το έργο που επιτελείται καθώς και οι συνέπειες των δασικών πυρκαγιών και θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μια καμένη περιοχή. Στην περιοχή μας έχουμε ένα πολύ ωραίο μονοπάτι της φύσης στην περιοχή του Δήμου Γερμασόγειας, όπου θα επισκεφτούμε με έναν τοπικό δασοπόνο, θα συζητήσουμε μαζί του για τη χλωρίδα και πανίδα. Θα δούμε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας και θα προσπαθήσουμε, επειδή υπάρχει μια ερώτηση να μεγαλώσει η αυλή του σχολείου μας, να κάνουμε ένα μικρό μονοπάτι της φύσης του σχολείου μας. Θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Η επόμενη μονοπάτιδα είναι τα βότανα. Θα επισκεφτούμε το γειτονικό μας φαρμακείο και θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είδη ποτάνων πολλούνται και τις θεραπευτικές συμβιότητες που έχουν αυτά. Θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όποια ποτάνα υπάρχουν από αυτά στο μονοπάτι που θα πάνε τους μαθητές. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε συνεντεύξεις από τον παππού και τη γιαγιά πώς αξιοποιήσαν τον παλιό καιρό τα ποτάνα και θα δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ποταμικού στο σχολείο μας. Όσον αφορά τις άλλες τέσσερις υποδομήνες τις έχω βάλει μαζί γιατί θα προσπαθήσουμε να τις προσεγγίσουμε με το ίδιο περίπου τρόπο. Τα παιδιά με επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους παραγωγής των πιο πάνω δασικών προϊόντων και με συνεργασίες θα προσπαθήσουν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του δάσους και την προσφορά του κάθε ενός ξεχωριστά στην απόλυτη οικονομική δραστηριότητα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια μέτρα στήριξης και προστασίας από πλευράς ανθρώπου στο δάσος. Θα εξετάσουμε και την υπονότητα έμπορη ξυλίας δασικά προϊόντα. Τα παιδιά θα καταμετρήσουν ξύλινα προϊόντα στο σπίτι και στο σχολείο τους. Θα επισκεφτούν αποθήκες ξυλίας να ενημερωθούν για τα είδη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και για το ποια προϊόντα κατασκευάζονται. Θα γίνει ενημέρωση για το ποια είδη εισάγονται και ποια τοπικά είδη προσφέρουν στην οικονομική δραστηριότητα. Επίσης θα προσπαθήσουμε να επισκεφτούμε και τα μεσονικά κεφαλαία που δάσκουν σπάχου. Η δείχνει ολόκληρη βέβαια την Κύπρο, έτσι. Οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο, επιμένω, οι συγκυρίες που έχουν φέρει, να σας πάρουμε ένα τέτοιο αναμνηστικό, όχι μέρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το κέντρο. Τα σχολεία θα ήθελα να σας δώσουν κάποια δώρα, το κάθε σχολείο απλά με τη σειρά γιατί θα γίνει έκθεση πληθώσεων.